Κυρίες και κύριοι, στον κύριο Μάριο Κουλούμα, εκ μέρους των οργανωμένων ασθενών, για το θέμα που σας λέγαμε χθες, πάει για παράταση η δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ. Τι θα γίνει με τα προγραμματισμένα για τον Ιούνιο χειρουργία? Κύριε Κουλούμα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημήτρη. Τι εξετάζουμε ως λύσεις για αυτό το ζήτημα, γιατί αρκετός κόσμος τα είχε μετακινήσει ήδη για τον Ιούνιο, για να μην χρειαστεί να πληρώσει, και τώρα από ό,τι φαίνεται πάει παρακάτω. Όσον αφορά την παράταση που έχει ή θα δοθεί στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, αυτό το οποίο εμείς έχουμε εισηγηθεί και θα ζητήσουμε από τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας είναι πλήρης ενημέρωση, και αυτό το οποίο ζητούμε είναι ότι θα πρέπει να καθοριστεί σαφέστατα η ημερομηνία εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, ότι αυτή η παράταση πρέπει να είναι μόνο για μερικούς μήνες, έτσι ώστε αυτά τα οποία έχουν καθυστερήσει οι εκκρεμότητες να έχουν επιληθεί μέχρι τότε, και θα πρέπει να μας παραχωρηθεί πλήρης οδικός χάρτης με όλες τις ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέχρι την ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί με σαφή τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε επακριβώς πότε θα εφαρμοστεί ολοκληρωμένο το Γενικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί και πέρα έχετε απόλυτο δίκαιο ότι αρκετοί συμπατριώτες μας έχουν αναβάλει χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν, αναμένοντας εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας τον Ιούνιο. Και θα πρέπει να δούμε πώς ανταποκρίνεται το σύστημα υγείας το υπάρχον σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Και αντιλαμβάνεστε, οι ανάγκες αυτές είναι ακόμη περισσότερες όσον αφορά και την πανδημία, και έχουν κλείσει τα νοσηλευτήρια μας εδώ και αρκετών καιρών και δεν γίνονται αυτά τα ψυχρά περιστατικά. Άρα θα είναι αυξημένος ο αριθμός των ατόμων που θα χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις, και θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο δράσης από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΑΗ και σε συνεργασία με τον ΟΚΙΠΗ και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη από υπηρεσίες υγείας. Διότι όσο θα διαρκεί και η παράταση, από ό,τι μας είπε χθες ο κύριος Παπακωνσταντίνου, θα δίνουμε τις αυξημένες εισφορές όταν λήξει εκείνο που μας είπαν ότι θα δώσετε μειωμένες εισφορές για αυτούς τους μήνες. Αυτοί που τα είχαν προγραμματίσει για Ιούνιο, άρα ο κόσμος θα συνεχίσει να πληρώνει, κύριε Κουλούμα. Κάποια στιγμή θα θέλει να δει και τα ωφέλη από αυτό το σύστημα. Ακριβώς. Και δεν νοείται να πληρώνουμε τις εισφορές οι οποίες αφορούν την πλήρη εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και να μην παίρνουμε υπηρεσίες. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι και πρέπει να υπάρξει κατανόηση ότι σε αυτήν την πολύ κρίσιμη περίοδο που είχαμε να διανύσουμε, πρωτεύων ήταν ο περιορισμός της πανδημίας, που ήταν μια πολύ μεγάλη απειλή στη δημόσια υγεία και παραμένει πολύ μεγάλη απειλή στη δημόσια υγεία. Και όλοι πρέπει να δείξουμε κατανόηση και να είμαστε ψύχρεμοι. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ξεβρεθούν οι τρόποι με όλους τους εμπλεκόμενους, και ο ΑΗ, ο οποίος θα έχει αυξημένα έσοδα, έτσι ώστε να βρεθούν οι τρόποι οι οποίοι να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες των συμπολιτών μας υπηρεσίες υγείας. Να είστε καλά, κύριε Κουλούμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Υπουργό.